Ακολουθεί η εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Φίλοι και φίλες μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μία πάθηση η οποία είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Από τις ασθένειες αυτές πεθαίνουν κάθε χρόνο περισσότεροι άνθρωποι παρά από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Η διαφώτιση για τις καρδιαγγειακές ασθένειες επιτρέπει στο πλατή κοινό να αποκτήσει γνώσεις που οδηγούν σε καλύτερη πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ο κάθε γιατρός, ο κάθε θεραπευτής να φροντίζει να ενημερώνει τους ασθενείς του για τις συγκεκριμένες παθήσεις. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι ένα σύνολο ασθενειών που προσβάλλουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία στις οποίες περιλαμβάνονται. Πρώτον, η στεφανιαία νόσος της καρδιάς, η ισχεμική πάθηση της καρδιάς. Δεύτερον, η νόσος των αρτηριών που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με αίμα, που ευθύνεται για τα εγκεφαλικά επεισόδια ή αποπληξία. Τρίτον, η περιφερική αρτηριακή νόσος που επηρεάζει τις αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τα άκρα, τα πόδια και τα χέρια. Τέταρτον, ρευματική νόσος της καρδιάς ή ρευματική καρδίτιδα. Είναι ασθένεια των μυών και των βαλβίδων της καρδιάς που ακολουθεί μόλυνση από βακτηρίδιο της οικογένειας του στρεπτοκόκκου. Πέμπτον, συγγενείς καρδιοπάθειες. Είναι ένα πολύπλοκο σύνολο παθήσεων που υπάρχουν εκγενετής και οφείλονται σε δυσγενεσίες των δομών της καρδιάς και των αγγείων του κυκλοφορικού συστήματος. Έκτον, βαθιά φλεβική θρόμβωση και πνευμονική εμβολή. Παθήσεις που οφείλονται στο σχηματισμό θρόμβων στις φλέβες των κάτω άκρων, στους μυρούς, τις κνήμες, τα πόδια και που στη συνέχεια μπορούν να διασπαστούν, να αποκολληθούν και να μεταφερθούν στην καρδιά και στους πνεύμονες, οπότε αρίβεντερτσι Ρώμα. Αιτίες που οδηγούν σε καρδιαγγειακές παθήσεις. Οι σημαντικότερες αιτίες που προκαλούν καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια είναι η ανθυγιεινή διατροφή, η καθιστική ζωή χωρίς ικανοποιητική σωματική άσκηση και οπωσδήποτε και το κάπνισμα σε όλες του τις μορφές. Οι αιτίες αυτές ευθύνονται για το 80% των περιστατικών με στεφανιαία νόσο της καρδιάς, για εγκεφαλικά επεισόδια ή άλλα προβλήματα αρτηριών που τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με αίμα. Η ανθυγιεινή διατροφή και η απουσία σωματικής άσκησης οδηγούν σε αυτούς που ονομάζονται ενδιάμεση παράγοντες κινδύνου, που είναι η υψηλή πίεση, η υπέρταση, η υψηλή γλυκόζη του αίματος, είναι ο λεγόμενος προδιαβήτης ή ζαχαρώδης διαβήτης, τα αυξημένα λιπίδια στο αίμα, η χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια, το υπερβολικό βάρος του σώματος και η παχυσαρκία. Υπάρχουν επίσης μια σειρά από υποκείμενες αιτίες που συμβάλλουν στη γένεση των καταστάσεων ανθυγιεινής διατροφής και καθιστικής ζωής χωρίς σωματική άσκηση. Σε αυτές
περιλαμβάνονται οι δυνάμεις που οδηγούν σε κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές, όπως παραδείγματος χάρη είναι η παγκοσμιοποίηση, η αστιφιλία, η αστικοποίηση, καθώς και η γύρανση του πληθυσμού. Άλλοι παράγοντες είναι το στρες και η φτώχεια. Καρδιακή προσβολή ή έμφραγμα του μυοκαρδίου και εγκεφαλικό επεισόδιο ή αποπληξία. Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα? Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν συμπτώματα της ασθένειας των αρτηριών, η οποία εξελίσσεται αθόρυβα. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι η πρώτη προειδοποίηση ότι υπάρχει μία υποκείμενη καρδιαγγειακή διαταραχή. Τα συμπτώματα της προσβολής περιλαμβάνουν πόνο ή ενόχληση στο κέντρο του θώρακα και στην περιοχή του στέρνου. Δεύτερον, πόνο ή ενοχλήσεις στα άνω άκρα, στους βραχίονες, στα χέρια, στον αριστερό ώμο, στον αγκώνα, στη γνάθο και στην πλάτη πάρα πολλές φορές. Επιπρόσθετα, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες στην αναπνοή ή βραχύπνια, να έχει αναγούλες ή εμετούς, να αισθάνεται άσχημα, να έχει κρύους υδρότες, ζαλάδες, χλωμάδα ή ακόμη και λιποθυμίες. Στις γυναίκες παρατηρούνται συχνότερα η βραχύπνια, οι αναγούλες, η εμετή και η πόνη στη γνάθρο ή στην πλάτη. Το συχνότερο σύμπτωμα της αποπληξίας είναι η ξαφνική εμφάνιση αδυναμίας στο πρόσωπο, το άνω και το κάτω άκρο, συνήθως στη μία πλευρά του σώματος. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν ξαφνική εκδήλωση μουδιασμάτων στο πρόσωπο, το άνω ή το κάτω άκρο, στη μια μεριά του σώματος, σύγχυση, δυσκολία ομιλίας και κατανόησης λόγου, προβλήματα όρασης στο ένα ή και στα δύο μάτια, δυσκολία στη βάντιση, ζαλάδα, απώλεια της ισορροπίας και του συντονισμού ή κάποιος σοβαρός πονοκέφαλος άγνωστης αιτιολογίας, λιποθυμία και απώλεια συνείδησης. Άτομα που παρουσιάζουν αυτού του είδους τα συμπτώματα πρέπει να ζητούν άμεσα ιατρική συμβουλή. Η ρευματική νόσος της καρδιάς προκαλείται από τις βλάβες της βαλβίδες και τους μυς της καρδιάς που δημιουργούνται από τη φλεγμονή που υπάρχει στον οργανισμό κατά το ρευματικό πυρετό. Ο ρευματικός πυρετός είναι μια πάθηση που προκαλείται στον ανθρώπινο οργανισμό από βακτηρίδια της οικογένειας των στρεπτόκοκκων. Η μόλυνση αυτή αρχίζει συνήθως με πονόλαιμο ή αμυγδαλίτιδα, ειδικά στα παιδιά. Ο ρευματικός πυρετός προσβάλλει κυρίως παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρους, χώρες, όπου υπάρχει ευρέως διαδεδομένη φτώχεια. Παγκοσμίως σχεδόν το 2% των θανάτων λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων σχετίζονται με τη ρευματική νόσο της καρδιάς, ενώ 42% οφείλονται σε ισχυμική νόσο της καρδιάς, δηλαδή στεφανιές παθήσεις, καρδιακή προσβολή, και 34% σε παθήσεις των αρτηριών που δίνουν αίμα στον εγκέφαλο, δηλαδή με εγκεφαλικά επεισόδια, με στενώσεις καροτίδας.
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι όλα αυτά έρχονται και συμβαίνουν λόγω της έλλειψης αγάπης προς τον εαυτό. Όλοι περιμένουν να πάθουν κάτι για να επέλθει αφύπνιση και να ξεκινήσουν το τρέξιμο. Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Πρόληψη η οποία μπορεί να γίνει με μία μόνο εξέταση. Μόνο με την εξέταση του αίματος όσον αφορά την αλκαλικότητα, η οποία τονίζω και επαναλαμβάνω σε κάθε εκπομπή ότι θα πρέπει να είναι 7,365 μονάδες. Τον ούρον είναι ελαφρά πιο όξινη, είναι περίπου στο 6,5 με 7. Για να έχει κάποιος άνθρωπος όμως αλκαλικότητα και να μην βρίσκεται σε όξινη κατάσταση, ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στη διατροφή, όχι μόνο στην γυμναστική, αλλά χρειάζεται καθαρισμός εντέρων, ιδιαίτερα του παχαίως εντέρου με υποκλεισμούς ή υδροκαθαρισμό, καθώς και ο καθαρισμός των λαχνών του λεπτού εντέρου μέσω κάποιου χυλού, που θα πρέπει να γίνει το λιγότερο για ένα επταήμερο. Το κοίταγμα του ηλίου τις πρωινές ώρες, μία ώρα μετά την ανατολή και μία ώρα πριν από την δύση, ισορροπεί τον εγκέφαλο, είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό σκεύασμα και είναι δωρεάν. Μαζί δε με γύρωση, δηλαδή με πάτημα των ποδιών, με γυμνά πόδια, πάτημα στο έδαφος, στην άμμο, στα χαλίκια, στο πάτωμα του σπιτιού, το πάτωμα εννοείται να είναι τσιμεντένιο, γειωνόμαστε. Ο ανθρώπινος οργανισμός παράγει ηλεκτρισμό, είναι μπαταρία, συνεπώς χρειάζεται η γείωση. Έχετε δει ποτέ ηλεκτρική συσκευή χωρίς γείωση? Όχι. Συνεπώς οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει να γειώνονται και αυτό δημιουργεί ανισορροπία παντού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνει ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε θεραπευτής ή γιατρός με τα παράσιτα. Εάν δεν επέλθει ισορροπία παρασίτων ή καταστροφή της κακής χλωρίδας, η λεγόμενη αποπαρασίτωση, δεν γίνεται καμία θεραπεία. Παράλληλα δε με την αποπαρασίτωση θα πρέπει να φροντίσει ο ηδήμων, ο θεράπων, να ασχοληθεί με τον καθαρισμό του λεμφικού συστήματος. Διαφορετικά έχουμε απλά καταστολή και όχι θεραπεία. Τα συμπτώματα της ρευματικής νόσου της καρδιάς περιλαμβάνουν βραχύπνια, κούραση, ακανόνιστους χτύπους καρδιάς, ανομαλίες, αρρυθμίες, πόνο στο στήθος και λιποθυμία. Μπορούν και περιλαμβάνουν μαζί με τα παραπάνω πυρετό, πόνο και πρίξιμο των αρθρώσεων, που οι περισσότεροι άνθρωποι άνω των 50 των 60 ετών έχουν πρίξιματα, ειδικά στα κάτω άρθρα, και για τα οποία κανείς δεν τους λέει κάτι, δεν τους λέει τον τρόπο αντιμετώπισης. Έχουμε αναγούλες, έχουμε μετούς, έχουμε ξαφνικούς κοιλιακούς πόνους. Τα μέτρα αντιμετώπισης για την καρδιακή νόσο της καρδιάς περιλαμβάνουν άμεση θεραπεία της μόλυσης του λαιμού, δηλαδή για φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, που δημιουργείται από τον συγκεκριμένο στρεπτόκοκο που δημιουργεί αυτή την νόσο.
η συμπατική ιατρική χορηγεί αντιβιωτικά, ειδικά πενικυλίνη, για να προλάβουν νέα επεισόδια ρευματικού πυρετού που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ρευματική νόσο της καρδιάς. Επίσης, μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς των οποίων οι βαλβίδες της καρδιάς έχουν ήδη υποστεί βλάβες από τη ρευματική καρδιακή νόσο. Η μάστιγα των καρδιακιακών παθήσεων είναι δυνατό να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά και να επιτευχθεί μεγάλη μείωση των μειονεξιών και των θανάτων που προκαλεί. Η καρδιακή προσβολή και το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορούν να προληφθούν αποτελεσματικά με την υγιεινή διατροφή, την τακτική σωματική άσκηση και την αποφυγή έκθεσης σε κάθε μορφής κάπνισμα. Αυτά όλα δημιουργούν πηχτό αίμα, αλλάζουν το εξόδες του αίματος. Και όταν αλλάζει μορφή το αίμα, τότε δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν τα τριχοειδή αγγεία. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι παθήσεις. Στοιχεία από την παραπάνω ομιλία έχουν ληφθεί από το site medlock.net. Και τώρα, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα, η βοτανοθεραπεία, η οποία προσπαθεί να προλάβει τις καρδιακές παθήσεις και δηλώνει ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη μέθοδος. Η στεφανιαία νόσος και οι φραγμένες αρτηρίες διακρίνονται πρώτον με αισθητική δυσλειτουργία στους άνδρες, δεύτερον με την δημιουργία φαλάκρας, τρίτον από μία γωνιακή πτυχή του λοβού του αυτιού. Υπάρχει μία πτυχή στο αυτί που μας δείχνει ότι το άτομο έχει προβλήματα με την καρδιά. Και τέταρτον, από τους πόνους στη γνήμη. Έχοντας κάποια από αυτά τα τέσσερα συμπτώματα, προβαίνουμε στα εξής. Δημιουργήστε ένα μείγμα με 8 κουταλιές σούπας κράτεγο, 2 κουταλιές σούπας μελισσόχορτο, μάραθο, μέντα, γλυκάνισο, θρούμπι. Πίνετε 2 με 3 φλιτζάνια ημερησίως. Είναι άριστο καρδιοτονωτικό. Παράλληλα, τρώτε 1 με 2 σκελίδες κόρδου ημερησίως. Μετά μπορείτε να πάρετε λίγο μαϊντανό ή να βάλετε στο στόμα λίγο καφέ, προκειμένου να φύγει η άσχημη μυρωδιά του σκόρδου. Ή μπορείτε να κάνετε πολτό σκόρδου, τον οποίο θα διατηρήσετε στο ψυγείο, εφόσον βράσατε τα σκόρδα, μισό, 1 κιλό σκόρδα, εάν τα βράσετε για 2 λεπτά 3 φορές, τότε χάνουν κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος την άσχημη μυρωδιά. Θα πρέπει να τρώτε πρωί και βράδυ 1 κουταλάκι της σούπας μέλι μαζί με 1 κουτάλι γλυκού κανέλα και ηλάνης. Είναι τροφή για τον εγκέφαλο και τα εγκεφαλικά κύτταρα και είναι άριστο αντικαταθλιπτικό. Θα μπορούσατε να προσθέσετε τζινσέγκ στη διατροφή σας. Καθημερινά θα μπορούσατε να πίνετε 2 με 3 σταγόνες υπεροξιδίου του υδρογόνου 3 φορές την ημέρα, διαλυμένες σε 1 φλιτζάνι νερό.
Καταναλώστε 1 με 2 κουτάλια σούπας γανόδερμα ημερησίως. Καταναλώστε 30 με 50 γραμμάρια παστέλι ημερησίως, ειδικά με μέλι, όχι με ζάχαρη. Είναι αντιοξειδωτικό, είναι αντικαρκινικό, ρυθμίζει τις αρρυθμίες της καρδιάς, ρυθμίζει την υπέρταση, την υψηλή πίεση, ρυθμίζει το κυκλοφορικό, ελέγχει τα λιπίδια στο αίμα, βοηθά στην αρτηριοσκλήρυνση, διώχνει το άγχος. Άριστα θα κάνατε εάν παίρνατε ένα δισκείο Ασταξανθίνης ημερησίως για 30 ημέρες. Μιλήσαμε για την Ασταξανθίνη στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι το μοναδικό φύκι το οποίο περιέχει περίπου 13 μονάδες αλκαλικότητας. Απαραίτητη η αποπαρασίτωση, η αποτοξίνωση με ξηρασία μερικών ημερών, με νηστεία, με αλκαλική διατροφή και με υποκλεισμούς. Παράλληλα, βοηθούν πάρα πολύ 1 έως 3 φλιτζάνια αφέψιμα από άχυρα βρώμης και εκουιζέτου, τα οποία παράγουν ασβέστιο που χρησιμοποιεί το καρδιαγγειακό σύστημα για να συστέλει, να διαστέλει τα αιμοφόρα αγκεία, που βοηθούν στη σύσπαση των μυών, βοηθούν τα κύτταρα να στέλνουν σήματα και τα νεύρα να διαβιβάζουν αυτά τα σήματα. Άλλη συνταγή. Κάντε μείγμα με 8 κουταλιές σούπας κράτεγο και 8 κουταλιές σούπας λεόνουρο και 2 κουταλιές σούπας από τα παρακάτω: αγριάδα, άρκτιο, αχιλλέα, πολυκόμπι, ταραξάκο, φουμαριά και από 1 κουτάλι σούπας φλιό ράμνου, απίγανου και καψέλας. Κάντε έγχυμα, προσθέστε σε αυτό το έγχυμα έμβρεγμα ιξού και πίνετε 2 με 3 φλιτζάνια ημερησίως. Και αυτό είναι άριστο καρδιοτονωτικό. Τα ίδια πράγματα όσον αφορά το μέλι πρωί βράδυ. Θα πρέπει να προσθέσετε τζινσέγκ και μπρόκολο στη διατροφή σας. Αυτά βοηθούν στη λειτουργία των πνευμόνων και στον καθαρισμό, στο εμφύσιμα, στη χρόνια βροχίτιδα, καθώς και στην πρόληψη του καρκίνου. Οπωσδήποτε γανόδερμα, οπωσδήποτε υπεροξίδιο του υδρογόνου. Ο Χρήστος Κοσμίδης και η εκπομπή Βοτανοθεραπεία σας προτείνει την οδοντόσκονη «Η Φύση». Αφαιρεί την πέτρα, θεραπεύει την περιοδοντίτιδα, την ουλίτιδα, τις λιχίνες και τις άφες. Περιορίζει την τεριδόνα, το μύκητα κάνδιντα, το σταφυλόκοκο και το στρεπτόκοκο και προσφέρει φυσική λεύκανση. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2313 046 285. Ο Χρήστος Κοσμίδης και η εκπομπή Βοτανοθεραπεία σας προτείνει την κεραλυφή Βάλσαμο. Βοηθά σε μυοσκελετικά προβλήματα και σε πόνους, ρευματικούς, αρθριτικούς, στραμπουλίγματα και ψήξεις. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2313 046 285. Ένα άλλο έχημα καρδιοτονωτικό μπορεί να γίνει με 3 κουταλιές σούπας λεόνουρου, 3 κουταλιές σούπας κράτεγκου, 3 κουταλιές υβίσκου, 3 κουταλιές σπασμένους καρπούς κοινόρωδων
και μία κουταλιά σούπας φύλλα δεντρολίβανου. Εάν τυχόν κάποιο άτομο πίνει από αυτό το τσαγάκι από ένα μέχρι τρία φλιτζάνια ημερησίως, με θεραπεία 40 ημερών δυναμώνει ο καρδιακός μυς και πέφτουν οι παλμοί. Μπορεί να το αντιληφθεί από την πτώση των παλμών. Οπωσδήποτε θα πρέπει να παίρνει 2-3 σταγόνες 3 φορές την ημέρα υπεροξιδίου του υδρογόνου, διαλυμένες σε νερό, και απαραίτητα θα πρέπει να λαμβάνει πυκνογενόλη που καθαρίζει απόλυτα τις αρτηρίες και προφυλάσσει από εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια. Κράτεγος, από την ελληνική λέξη κρατεός, που σημαίνει δυνατός. Άλλα ονόματα: τρικουτιά, μουρτζιά, μουμουτζελιά, κουντουμιλιά, τσαπουρνιά, ξαγκαθιά και ξανθή. Είναι γνωστή με όλα αυτά τα ονόματα ανάλογα με τον τόπο στην Ελλάδα. Τι είναι ο κράτεγος? Ο κράτεγος είναι ένα μικρό φιλοβόλο δέντρο με λευκό φλιό, κοφτερά αγκάθια, λευκά αρωματικά λουλούδια και εξαιρετικούς κόκκινους καρπούς που μοιάζουν με μικρά μήλα. Το ύψος του μπορεί να φτάσει και τα 5 μέτρα, αλλά συνήθως εδώ στην Ελλάδα δεν ξεπερνά τα 2 μέτρα, 2 με 3 μέτρα. Τα άνθη του εμφανίζονται από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο, ανάλογα με το υψόμετρο βέβαια, και έχουν μήκος 1 με 1,5 εκατοστό με 5 λευκά πέταλα και 2-3 λευκοπράσινους στήλους. Οι καρποί του περιέχουν αρκετά κουκούτσια, περίπου 3, είναι οειδείς, έχουν διάμετρο 8 με 12 χιλιοστά και έχουν ανοιχτό κόκκινο χρώμα. Συλλέγονται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οι σπόροι χρειάζονται περίπου 18 μήνες για να φυτρώσουν, αλλά τα δέντρα συνήθως καλλιεργούνται από μοσχεύματα. Ο κράτεγος προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, αντέχει σε ποικιλία εδαφών, αλλά προτιμά τα ελαφρώς αλκαλικά, πλούσια και υγρά εδάφη. Κάποια είδη του προτιμούν πολύ ηλιακό φως, ενώ άλλα ευδοκιμούν καλύτερα σε μερικώς σκιερά μέρη. Θα τον συναντήσουμε σε φράχτες, σε δάση και πετρώντες περιοχές. Συχνά φύεται σαν θάμνος και είναι πλατιά διαδεδομένο σε όλη την Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα θεωρείται ένας από τους πολύ κοινούς θάμνους. Γενικά το συναντάμε σε όλες τις εύκρατες περιοχές του βορείου ημισφαιρίου. Ορισμένα από τα είδη του, και ιδίως εκείνα που φύονται στις παραμεσόγειες περιοχές, όπως για παράδειγμα του είδους κράτεχος ο αζαρόλος, είναι εξαιρετικά ένα είδος κράτεγου, ο αζαρόλος, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στην ξηρασία. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη κράτεγα, περίπου 200. Στην Ελλάδα συναντάμε κυρίως τα είδη κράτεγος ο ανατολικός, κράτεγος ο λίος, κράτεγος ο πυκνόβολος, κράτεγος ο ποντικός. Από τον κράτεγο χρησιμοποιούμε τους καρπούς, τα άνθη, φρέσκα ή αποξηραμένα, καθώς και τα φύλλα. Τα φύλλα και τα άνθη και οι καρποί περιέχουν φλαβονοειδή.
Τα φλαβονοειδή έχουν συνεργική δράση με τη βιταμίνη C, καθώς την σταθεροποιούν, προστατεύοντάς την από την οξείδωση, με συνέπεια να αυξάνουν τα ενδοκυταρικά της επίπεδα. Επιπλέον, τα φλαβονοειδή παρουσιάζουν σταθεροποιητική δράση έναντι του κολαγόνου. Το κολαγόνο είναι η πρωτεΐνη του σώματος που είναι υπεύθυνη για την ακεραιότητα των τενόντων, των χόνδρων και των συνδέσμων. Περιέχει λευκοανθοκιανιδίνες, καθώς και τριτερπενικά παράγωγα όπως την κρατεγολακτόνη που περιέχει κρατεγολικό, ουρσολικό και ολεανολικό οξύ. Περιέχει ακόμη σαπονίνες, τανίνες και ανιούχους γλυκοζήτες, αμίνες, πολυφενόλες και κουμαρίνες. Ιστορία και παράδοση. Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει σπόρους κράτεγου που χρονολογούνται από την νεολιθική εποχή, που σημαίνει ότι το φυτό ήταν βρόσιμο από τότε. Για τους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους είχε μεγάλη συμβολική σημασία και συνδεόταν με την ελπίδα, με το γάμο, με την γονιμότητα. Οι ελληνίδες νύφες αρωματίζονταν με λουλούδια κράτεγου, ενώ οι γαμπροί κρατούσαν μπουκέτα από το φυτό. Οι Ρωμαίοι έβαζαν τα φύλλα τους στις κούνιες των μωρών, ώστε να απομακρύνονται τα κακά πνεύματα. Για τους χριστιανούς, ωστόσο, ήταν ένα δυσίωνο φυτό, καθώς το ακάνθινο στεφάνι του Χριστού λέγεται ότι ήταν φτιαγμένο από αυτό το θάμνο. Έτσι το φυτό έγινε σύμβολο της κακής τύχης και του θανάτου, παρόλο που ο Διοσκουρίδης τον 1ο αιώνα ανέφερε ήδη το κράτεγο σαν θεραπευτικό βότανο. Η σύνδεσή του με το θάνατο οφείλεται στη δυσάρεστη οσμή που αναδίδουν ορισμένα ευρωπαϊκά είδη του φυτού, η οποία μοιάζει με αυτή που ανέδιδαν τα πτώματα από τις επιδημίες βουβονικής πανόλης. Οι βοτανολογίες του 16ου και του 18ου αιώνα τον αναφέρουν σαν διουρητικό και σαν γιατρικό για τις πέτρες των νεφρών και της ουροδόχου κύστης. Πολύ αργότερα και παρά την κακή του φήμη, άρχισε να χρησιμοποιείται σαν γιατρικό βότανο για την αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης αλλά και των καρδιακών προβλημάτων, ιδιαίτερα της στιτάγχης και της υπέρτασης. Στη σύγχρονη εποχή, κατά το τέλος του 19ου αιώνα, ένας Ιρλανδός γιατρός διαπίστωσε τη θεραπευτική του αξία και από τότε ο κράτεγος αναγνωρίστηκε σαν ένα πολύτιμο βότανο για τα προβλήματα του κυκλοφορικού και της καρδιάς. Στην Κίνα οι καρποί του θεωρούνται χωνευτικοί, ενώ στη Γαλλία χρησιμοποιούνται κατά της δυσπεψίας και κατά της διάρειας. Είναι εξαιρετικό καρδιοτονωτικό, ανοίγει τις στεφανιαίες αρτηρίες, βελτιώνοντας την παροχή αίματος στον καρδιακό μυ. Έτσι, η καρδιά δυναμώνει και χτυπά πιο δυνατά και ικανοποιητικά. Ομαλοποιεί τους καρδιακούς χτύπους, κάτι που είναι ζωτική σημασίας για την καλή λειτουργία της καρδιάς. Διευρύνει τα αιμοφόρα αγκία σε άλλα σημεία του σώματος, επιτρέποντας το αίμα
να κυκλοφορεί πιο ελεύθερα με λιγότερη πίεση προς την καρδιά. Μειώνει τη χοληστερίνη, βοηθά στην αντιμετώπιση των αρρυθμιών, της ταχυκαρδίας, της υπέρτασης και της υπότασης. Δρά κατά των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, εννοώ τον υδρότα, την ένταση που έχουν πάρα πολλές γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση. Είναι σπασμολυτικός, καταπραϊντικός και αποτελεσματικός για την καταπολέμηση της αϋπνίας που οφείλεται σε νευρική υπερένταση, αφού μειώνει τις εξάψεις του νευρικού συστήματος. Σε συνδυασμό με τον κύκο πιλόμπα, μαζί με βασιλικό, χρησιμοποιείται για να ενισχύσει την κακή μνήμη. Είναι αντιοξειδωτικός. Προφυλάσσει από την αρτηριοσκλήρυνση. Σαν μακροπρόθεσμη θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας ή αδυναμίας. Δρά προληπτικά για τη διατήρηση της υγείας της καρδιάς. Είναι αντιπυρετικός. Έχει ευρύ φάσμα εφαρμογής σαν νευροτονωτικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις αντιδράσεις στρες, για τη συναισθηματική ένταση και την ανησυχία. Βοηθάει στην βελτίωση της διάθεσης σε περίπτωση κατάθλιψης και καταπραίνει τους νευρικούς πόνους. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος μέσα στο κεφάλι και ως εκ τούτου αυξάνει την ποσότητα του οξυγόνου στον εγκέφαλο. Τονώνει δε σε περίπτωση κόπωσης. Παρασκευή και δοσολογία. Πώς το κάνουμε? Ρίχνουμε σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό και βάζουμε μέσα 2 κουτάλια του γλυκού καρπού σκράτεγου ή φύλλα ή άνθη και το αφήνουμε περίπου για 15 λεπτά. 3 φλιτζάνια την ημέρα είναι υπέρ αρκετά. Επίσης, μπορούμε να λάβουμε 2 έως 4 ml βάματος, δηλαδή 30 σταγόνες, αν πούμε ένα μέσο όρο, 30 σταγόνες βάματος σε μισό ποτήρι νερό 3 φορές την ημέρα. Μπορεί να γίνει αφέψιμα για την νευρική αϋπνία. Σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό ρίξτε 2 κουταλιές σούπας άνθη κράτεγου. Αφήστε τα 10-12 λεπτά και πιείτε 3 τέτοια φλιτζάνια για 30 ημέρες. Μετά σταματήστε τα. Για τη στιτάνχη, για την ταχυπαλμία, για τους ρευματισμούς και για το λουμπάγκο. Κοπανίστε φρέσκα λουλούδια και καρπούς, ζεστάνετε τα για λίγα λεπτά σε χλιαρό φούρνο ή με κάποιο σίδερο και βάλτε τα για 5 λεπτά στο πονεμένο μέρος. Θα ανακουφιστείτε. Σαν τσάι τονωτικό για την καρδιά, βράστε 10 γραμμάρια σε 1 λίτρο νερό, βράστε 10 γραμμάρια ανθικράτεγου. Πίνετε 3 φλιτζάνια την ημέρα. Εάν υπάρχει πυρετός, ρίξτε 10 κουταλάκια κοφτά ή 2 κουταλιές σούπας ψιλοκομμένο κορμό σε 1 λίτρο βρασμένο νερό και πιείτε αυτό το αφέψιμα μέσα σε 48 ώρες. Επίσης, αντιμετωπίζει την υπέρταση, το κυκλοφορικό, και για αυτά τα δύο μπορεί να συνδυαστεί τόσο με φλαμούρι, με αχιλλέα και με έμβρεγμα ιξού.
Μην βράζετε τον Ιξό, χάνει τα θεραπευτικά του στοιχεία. Ούτε να τον βάζετε μέσα σε βραστό νερό. Θέλει χλιαρό νερό και να τον αφήσετε 6 με 12 ώρες. Ο κράτεγος δεν χρειάζεται πότισμα και είναι ιδανικός για τη δημιουργία προστατευτικού φράχτη. Τα περισσότερα είδη του κράτεγου είναι δέντρα ή θάμνη που χρησιμοποιούνται σαν καλοπιστικά φυτά και υπάρχουν άλλα με τα οποία μπορούν να εμβολιαστούν άλλα οποροφόρα, όπως είναι η μουσμουλιά, όπως είναι η αχλαδιά. Η Επιτροπή της Ευρώπης, η ΕΕ, για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φυτικών φαρμάκων για λογαριασμό της γερμανικής κυβέρνησης, μας λέγει ότι ο κράτεγος δεν έχει καμία αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Τα αποτελέσματα από την κρίση του κράτεγου, όπως και όλων των βοτάνων, δεν είναι άμεσα ορατά. Η θεραπεία για να αποδώσει θα πρέπει να συνεχιστεί για αρκετό διάστημα. Σε όλα τα φάρμακα ή τα σκευάσματα η πρώτη ερώτηση που έρχεται είναι: έχει παρενέργειες, ποιες είναι? Ο κράτεγος έχει μικρή τοξικότητα, είναι ασφαλές βότανο και δεν παρουσιάζει αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα. Ωστόσο είναι καλό πριν από τη χρήση του, εάν λαμβάνετε και άλλα σκευάσματα ή ακολουθείτε κάποια φαρμακευτική αγωγή, να συμβουλευτείτε τον ειδήμονα, τον θεράποντα γιατρό σας ή τον βοτανοθεραπευτή σας. Βίσκουμ άλμπα, το βίσκο το λευκό, κοινός ο Ιξός, το οποίο συναντάμε στην Κρήτη σαν Ιξιός ή Ιξιά, στη Σπάρτη με το όνομα Μέλα ή Μιλιός στην Ήτη, στον Παρνασσό το αποκαλούν Μελά, Μελιός ή Μελιά, ή Βρύ Ελατένιο στην Άρτα, ή Βίσκο και σε άλλες περιοχές σαν Γκί. Είναι φυτό πολυετές, έχει φύλλα κίτρινο-πράσινα, μακρουλά και σουβλερά. Τα άνθη του είναι επιφυή, ανά 5-6 περίπου στα σημεία που διχοτομείται στα κλαδιά. Ο καρπός του είναι μια ρόγα μικρή, σφαιρική, λευκή και οι καρποί αυτοί είναι ζελατινώδες και κολλάνε παντού. Το φυτό βρίσκεται παντού στη χώρα μας σαν παράσιτο επάνω σε διάφορα δέντρα και ιδιαίτερα επάνω στα έλατα. Ακόμη πιο σπάνια μπορούμε να το συναντήσουμε σε βελανιδιές, σε μιλιές, σε απιδιές. Στη Θεσσαλία, στην Πίνδο, στον Όλυμπο, στην Όσα, στην Πάρνηθα, στον Ταΐγετο ή στα όρη της Κρήτης. Δεν πλησιάζει σαν παράσιτο δέντρα που έχουν γαλακτώδη χυμό. Δεν θα το βρείτε δηλαδή σε σικές. Τα πουλιά όμως αρέσκονται πάρα πολύ στους γλιώδεις καρπούς και σκορπούν τα σπέρματα αυτά, τα οποία ευνοούν τον πολλαπλασιασμό του. Ο Ιξός είναι άοσμος και έχει πικρή γεύση. Περιέχει μια κολλώδη ουσία παρόμοια με το καουτσού που δεν διαλύεται ούτε στο νερό ούτε στο ενόπνευμα και είναι πλούσιο σε δρεψίνη και βυσκίνη. Αυτή την ουσία ακόμη και σήμερα τη χρησιμοποιούν για να αλείφουν με αυτό το υγρό τα δέντρα για να μην ανεβαίνουν τα μυρμήγκια ή άλλα έντομα στα οποροφόρα δέντρα και να καταστρέφουν τα φρούτα.
Το βότανο περιέχει επίσης κολίνη, ακετιλκολίνη, που έχουν υποτασική δράση, ηρεμιστικές ουσίες, ρυθμιστικές της λειτουργίας της καρδιάς και ευεργετικές στις νευρικές διαταραχές, όπως είναι η βισκοτοξίνη, που είναι ένα καρδιενεργό πολυπεπτίδιο, και ο ολεϊνικό οξύ. Περιέχει επίσης τριτερπενοειδή σαπονίνες, μία οξία και μία ουδέτερη ισταμίνη, 11 πρωτεΐνες, στις οποίες αποδίδουν αντινεοπλασματική δράση, αντικαρκινική δράση. Περιέχει ριτίνη, φυτική κόλλα και ίχνη αλκαλοειδούς. Από τους αρχαίους καιρούς, ο Ιξός ήταν ένα από τα πιο μυστηριώδη και ιερά φυτά στην ευρωπαϊκή λαϊκή παράδοση. Ήτανε γεμάτο με ιδιότητες υπερφυσικές, χαρισμένες από τους θεούς. Θεωρούνταν σύμβολο ζωής και γονιμότητας, αντίδοτο ενάντια στα δηλητήρια, αλλά και αφροδισιακό. Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι στην ιστορία στην Ελλάδα, ο Αριστοτέλης και ο Θεόφραστος, πατέρες της ζωολογίας και της βοτανολογίας αντίστοιχα, ασχολήθηκαν με τον Ιξό. Ο Ιπποκράτης, ο Πλίνιος, ο Θεόφραστος και ο Παράκελσος το θεωρούσαν σημαντικό για τη θεραπεία της επιληψίας και την καταπολέμηση των όγκων. Οι δέντριοιδες χρησιμοποιούσαν τον γκι που φύτρωνε σε βαλανιδιές για να φτιάξουν τα σπουδαία φάρμακά τους και τα μαγικά τους φίλτρα. Οι ιδρυίδες σεβόντουσαν τον Ιξό σαν τον ιερότερο των ιερών. Ιδιαίτερα, ειδικά όταν εμφανιζόταν στη βαλανιδιά, το πιο ιερό τους δέντρο. Ήταν το ιερό κλαδί τους, το κλειδί για τον παράδεισο, το κλειδί για τον κάτω κόσμο. Στο ημερολόγιο δέντρων των Δρυΐδων, η 23η Δεκεμβρίου είναι αφιερωμένη στον Ιξό. Την ημέρα δηλαδή που κόβεται από την βαλανιδιά με τελετή. Μετά από προσευχές, ο Αρχιδρυΐδης ανέβαινε πάνω στο δέντρο και έκοβε τον Ιξό με ένα χρυσό δρεπάνι. Οι Δρυΐδες πίστευαν ότι ο Ιξός παρήχε προστασία στους κατόχους του από κάθε είδους κακή επίδραση, ενώ το χρησιμοποιούσαν σαν παράγοντα ο οποίος προστάτευε από την δράση των δηλητηρίων και έδινε σε όσους το χρησιμοποιούσαν μακροβιότητα και γονιμότητα. Ίσως η επιλογή του χρυσού ως μετάλλου για την κατασκευή του ιερού δρεπανιού δεν είχε μόνο μια σημασία εξιντανίκευσης για τον τονισμό της ιερής και ευγενικής φύσης του εν λόγω φυτού, αλλά εμπειρικά ήδη από εκείνη την εποχή είχαν παρατηρήσει ότι τα χάλκινα ή τα σιδηρά δρεπάνια ενδεχομένως προκαλούσαν πτώση της δύναμης των εγχυλισμάτων. Κατά το Μεσαίωνα και αργότερα, κλαδιά από γη κρεμόταν από το ταβάνι για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Στην Ευρώπη τα έβαζαν μπροστά στις πόρτες των σπιτιών και των στάβλων για να προλαβαίνουν την είσοδο των μαγισσών. Πίστευαν επίσης ότι το γκί από βαλανιδιά μπορούσε να σβήσει μια φωτιά. Αυτή η αντίληψη προερχόταν από την αρχαία πίστη ότι το γκί μπορούσε από μόνο του να φυτρώσει το δέντρο κατά τη διάρκεια μιας αστραπής. Στις ρωμαϊκές παραδόσεις, ο Ιξός θεωρείται πως εξασφαλίζει την καλοτυχία.
Από την εποχή του Διοσκουρίδη και του Γαλινού χρησιμοποιούσαν τον Ιξό σαν φάρμακο για την επιληψία και σαν διαλυτικό αποστημάτων. Για δε την αντισπασμωδική ιδιότητα των βλαστών του, το συνιστούσαν ο Θεόφραστος, ο Ματιώλης, ο Παράκελσος και πολλοί άλλοι στη συνέχεια. Ο Ματιώλης το χρησιμοποίησε με επιτυχία κατά των ευρώσεων και κατά της λευκοματουρίας. Η φήμη του φυτού κατά των ευρώσεων το τοποθετούσε στην ίδια μοίρα με την Βαλεριάνα, σύμφωνα με τον Τεχάν. Το 1987 ο Γκολτιέρ διεπίστωσε στην περιοχή του Σολονί, μια περιφέρεια της Γαλλίας, την ίαση με αυτό αιμοπτυσιών σε φυματικούς. Ο Μπράντλεϊ αναφέρει θετικά αποτελέσματα κατά της υστερίας, των υστερικών παραλύσεων και των ηλίγων. Στη συνέχεια, η θεραπευτική ασχολήθηκε σοβαρότερα με τον Ιξό, γιατί διαπιστώθηκε ότι οι θεραπευτικές του ιδιότητες δεν περιοριζόταν μόνο στις νευρικές παθήσεις, αλλά ήταν επιπλέον και αξιόλογο κατά της υπέρτασης, κατά της αρτηριοσκλήρησης, ιδιότητες που απέδωσαν στις δύο σαπονίνες που περιέχει το φυτό. Η αποδεδειγμένη δράση και χρήση του Ιξού για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων στην ιατρική, έγκριση από το FDA των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και έγκριση κυκλοφορίας σε χώρες της Ευρώπης, όπως νευρολογικές, καρδιακές και σήμερα περισσότερο για διάφορες μορφές καρκίνου. Το κατέστησαν αντικείμενο ενδιαφέροντος από πολλούς μελετητές. Θεωρείται ότι διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα και επηρεάζει τη διαδικασία της διαφοροποίησης των καρκινικών κυττάρων και της κυταρικής απόπτωσης. Χρησιμοποιείται και στην πρόληψη του καρκίνου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, με δυσπλασία του τραχύλου της μήτρας, με θυλωμάτωση της ουροδόχου κύστης και πολύποδα παχαίους εντέρου. Η παρούσα μελέτη εστιάστηκε στη σωματική εμβριογένεση και άλλες πλεονεκτικές πλευρές της ιστοκαλλιέργειας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη χρήση του Ιξού σαν φαρμακευτικό φυτό μέσω της εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων, εφόσον η έως πριν την παρούσα μελέτη επιβεβαιωμένη έρευνα με ιστοκαλλιέργεια στο Viscum Album ήταν περιορισμένη σε ένα πολύ μικρό αριθμό μελετών. Η δραστικότητα του Ιξού σαν αντικαρκινικό φάρμακο έχει γίνει αντικείμενο ενός σημαντικού αριθμού ερευνών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάποια συστατικά, ιδιαίτερα οι βυσκοτοξίνες, παρουσιάζουν αντικαρκινική δράση, αλλά η αξία ολόκληρου του φυτού στη θεραπεία του καρκίνου δεν είναι αποδεκτή για όλους. Διαβάστε ως εκ τούτου τη διπλωματική εργασία της Μπαρμπεράκη Μαρίας με τίτλο «Εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων στο φυτό Ιξός για την παραγωγή αντικαρκινικών ουσιών». Ανθίζει το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και συλλέγεται στο τέλος του φθινοπόρου. Για τις θεραπευτικές ιδιότητες χρησιμοποιούμε τα ξηρά φύλλα με τα κλαδάκια και το φλιό. Ο Ιξός της Βαλανιδιάς θεωρείται καλύτερος και πλουσιότερος σε ιδιότητες, γιατί το δέντρο πάνω στο οποίο παρασιτεί το φυτό παίζει μεγάλο ρόλο από την άποψη των χημικών και θεραπευτικών ιδιοτήτων. Ο Ιξός είναι
γλυκόπικρο θερμαντικό χόρτο που δρά σαν υποτασικό. Διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα, επιβραδύνει τους καρδιακούς στιγμούς και δρά σαν σπασμολυτικό, ηρεμιστικό και διουρητικό. Δρά επίσης σαν νευροτονωτικό, παυσίπονο, αντιφλεγμονώδες, αντιεμορραγικό, επουλωτικό και αντιδιαρροϊκό μέσο. Έχει και αντικαρκυνική δράση. Ο ιξός είναι εξαιρετικό, χαλαρωτικό, νευροτονωτικό και ενδείκνυται σε πολλές περιπτώσεις. Καταπραίνει και τονώνει το νευρικό σύστημα. Ενεργεί απευθείας στο πνευμονογαστρικό νεύρο και επιβραδύνει το καρδιακό ρυθμό, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα τυχώματα των περιφερειακών τριχοειδών αγκείων. Έτσι δρά, μειώνοντας την πίεση του αίματος και βοηθά στην αρτηριοσκλήρωση. Επίσης μπορεί να βοηθήσει θετικά σε νευρική ταχυκαρδία. Ανακουφίζει τους πονοκεφάλους που οφείλονται σε υπέρταση. Αντικαρκυνικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο ιξός έχει αντινεοπλασματική δράση. Δυστυχώς, από τις φαρμακευτικές εταιρείες δεν δίνονται ποσά για αντίστοιχες αναλύσεις και έρευνες, δυστυχώς. Για τη θεραπεία της υπέρτασης συνδυάζεται καλά με το κράτετο, με το μελισσόχορτο και με το τήλιο. Οπότε το αφέψιμα αυτών των βοτάνων το χρησιμοποιούμε σε ιστερίες, σε υπερδιέργεση, σε σπασμούς, σε ζαλάδες και έχει πάρα πολύ θετική δράση, καλή θετική δράση όταν υπάρχει κατάπτωση δυνάμεων σε άτομα τρίτης ηλικίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρθρίτιδα, σε ρευματισμούς, σε σαρκώδεις φλέβες. Επίσης προτείνεται για πλύσεις σε λευκόρια καθώς και γονόρια. Ο καρπός έχει την ιδιότητα να ανεβάζει την τεστοστερόνη των πουλιών την εποχή μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, όταν αυτά τα πουλιά βρίσκονται στη στιγμή αναπαραγωγής και του ζευγαρώματος. Αυτό μου δίδει εμένα το δικαίωμα να πω ότι μπορεί να πολλαπλασιάσει ή να αυξήσει την τεστοστερόνη των ανδρών. Λοιπόν, ενώ σε διάφορες βιβλιογραφίες συνιστούν σαν έκυμα τον ιξό, προσωπικά προτείνω το έμπρεγμα. Βάλτε φύλλα φλιφλιό σε χλιαρό νερό και πίνετε 1-3 φλιτζάνια νερό. Οι καρποί του φυτού έχουν θεραπευτικές ιδιότητες που οι παλιότεροι τα χρησιμοποιούσαν. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όμως ότι είναι δηλητηριώδης και χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια στις δόσεις για να μην πάθει κάποιο ζημιά. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του φυτού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και πάμε στο τρίτο βότανο σήμερα, το λεόνουρο. Το λεόνουρο το καρδιακό, ο οποίος έχει και άλλα ονόματα, όπως είναι το μανοβότανο ή το παναγιόχορτο. Και λέγεται έτσι διότι υπάρχει ενεργειακή σύνδεση με το γυναικείο φύλλο από τα πολύ παλιά χρόνια. Δηλαδή, στη διάρκεια της μαύρης περίοδου του Μεσαίωνα γνωρίζουμε ιστορικά ότι δεν υπήρχαν άνδρες γιατροί
όταν ερχόταν στον κόσμο μία νέα ζωή. Όταν γεννούσε μια γυναίκα δεν υπήρχαν άντρες γιατροί. Ήτανε μόνο γυναίκες και ειδικά μαμές. Οι γυναίκες θεραπεύτριες είχαν αναλάβει αυτό το έργο. Και πολύτιμο σύμμαχο σε αυτή του την προσπάθεια ήταν το περίφημο αυτό βότανο, ο Λεόνουρος, ο Καρδιακός. Αυτό το θηλυκό βότανο. Το χορηγούσαν στις γυναίκες που βρισκόταν στο τέλος του 8ου μήνα της εγκυμοσύνης με σκοπό τη βελτίωση της γέννας. Αλλά μέσα στη σκοτεινιά και την προκατάληψη της εποχής εκείνης, πολλές φωτισμένες γυναίκες θεωρήθηκαν παγανίστριες, θεωρήθηκαν υπηρέτριες του διαβόλου και τις έκαψαν στη φωτιά. Μαζί με αυτές κάηκε στη φωτιά για άλλη μια φορά στην ιστορία του ανθρώπινου γένους και η γνώση την οποία κουβαλούσαν μαζί τους. Έτσι το βότανο αυτό και η χρησιμότητά του ξεχάστηκε για να έλθει πάλι στην επιφάνεια τον 20ο αιώνα, τον αιώνα που πυροδότησε το φεμινιστικό κίνημα. Ο Λεόνουρος θεωρείται ότι συνδέει και ταυτόχρονα βοηθάει στη λειτουργία της μήτρας και της καρδιάς μέσα σε ένα γυναικείο σώμα. Ας σκεφτούμε λοιπόν τι αντιστοιχίες υπάρχουν σε αυτά τα δύο όργανα, στη μήτρα και στην καρδιά μέσα σε ένα γυναικείο σώμα. Και τα δύο έχουν άμεση σχέση με το αίμα. Η καρδιά συνδέεται με τον ηλιακό ρυθμό και έχει yang ενέργεια και η μήτρα συνδέεται με το σεληνιακό ρυθμό και έχει yin ενέργεια. Ενεργειακά, η μεν καρδιά ενώνει τον άνθρωπο μέσω της αγάπης με το σύμπαν, με τον ουρανό, η δε μήτρα τον ενώνει μέσω της γέννησης με τη γη και τη σελήνη. Έτσι, το βότανο είναι, χρησιμεύει, είναι συντονιστής μεταξύ των δύο αυτών οργάνων στο σώμα της γυναίκας. Τα συστατικά του είναι πικρά γλυκοσίδια, αλκαλοειδή, τανίνη, πτυτικό έλαιο και βιταμίνη Α και ανήκει στην οικογένεια των χυλανθών. Χρησιμοποιούμε το μέρος που βρίσκεται πάνω από τη γη, τα υπέργεια μέρη. Οι μίσχοι συλλέγονται όταν το φυτό βρίσκεται σε ανθοφορία από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η δράση του είναι εμιναγωγική, δηλαδή ανοίγει τα κανάλια κίνησης του αίματος στη μήτρα, είτε όταν η δυσλειτουργία αυτή οφείλεται σε ανεπάρκεια αίματος, είτε σε συναισθηματικό στρες. Οφελεί σε περιπτώσεις δυσμινόριας, αμινόριας, διαταραχής στην εμφάνιση ποσότητας του αίματος των εμήνων, όταν είναι, υπάρχει αυξημένη απώλεια αίματος ή εναλλαγές στην ποσότητα. Στον καθαρισμό της μήτρας μετά από απόξεση ή τοκετό και στις περιπτώσεις εινομοιωμάτων ή ενδομητρίωσης. Είναι επίσης χρήσιμο χαλαρωτικό κατά τη διάρκεια των διαταραχών της εμεινόπαυσης. Όσον αφορά στη δράση του προς την καρδιά, λειτουργεί καθόμοιο τρόπο. Βοηθά στην απεμπλοκή της κίνησης του αίματος, η οποία μπορεί να οφείλεται είτε σε ανεπάρκεια είτε σε συναισθηματικό στρες. Είναι ίαμα για την ταχυκαρδία που προκαλείται από άγχος. Είναι ίαμα για το αίσθημα της κόπωσης. Είναι ίαμα για την υπέρταση. Η δράση του σε περιπτώσεις υπέρτασης οφείλεται στο ότι βοηθά τους νεφρούς σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας να αυξήσουν το ποσό της αποβολής ούρων
μέσω της δράσης των γλυκοσιδίων. Μαζί με άλλα φάρμακα θεραπεύει την οξία ή χρόνια σπειραματονεφρίτιδα. Είναι ασφαλέστατο βότανο, όμως λόγω της παρόμοιας δράσης του με την οκυτοκίνη, δηλαδή την ορμόνη που δημιουργεί συσπάσεις στη μήτρα κατά τη διάρκεια του τοκετού, απαγορεύεται η χρήση του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Λαμβάνεται είτε σαν έκυμα σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό, δηλαδή ρίχνουμε ένα-ενάμιση κουταλάκι του γλυκού βότανο, το αφήνουμε σκεπασμένο για 10-15 λεπτά, είτε σαν βάμα από 1 έως 4 ml 3 φορές την ημέρα. Έχουν ληφθεί πληροφορίες από την εναλλακτική θεραπευτική. Περιμένουμε ερωτήσεις, φίλοι και φίλες μου. Φίλοι και φίλες μου, σας εύχομαι ένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και θα μπορούσατε, εάν θέλετε, να προτείνετε στο σταθμό να γίνει ανάλυση ενός θέματος που επιθυμείτε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Ήταν η εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.